Οπ, τι λέει, καλά είσαι. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για αερόβια άσκηση. Τρέξιμο, κολύμπι, ποδήλατο, αν και προσωπικά δεν το προτιμώ, σαν τρόπο άσκησης, περπάτημα κλπ. Αν γυμνάζεσαι απλά για να γίνεις τεράστιος και δεν κάνεις ποτέ αερόβια άσκηση, γιατί δεν χρειάζεται και όλα αυτά για τρέξιμο και τέτοια είναι μαλακίες και επίπες, αναρωτιέμαι γιατί πάτησες αυτό το βίντεο. Άμα σκοπεύεις να μείνεις όμως, θα σε δώσω μερικούς λόγους για να κάνεις αερόβια άσκηση, αλλά και πράγματα που πρέπει να προσέχεις. Δεν θα πω πολλά εδώ, θα μπορείς να σπριντάρεις χωρίς να σε κρέμεται η γλώσσα στο πάτωμα. Όσο πιο πολλούς μύες κουβαλάς στο σώμα σου, τόσο καλύτερη καρδιοαναπνευστική αντοχή χρειάζεσαι για να μπορείς να τρέχεις. Η άσκηση όμως για υπερβολική και μακροχρόνια αντοχή είναι καταβολική, δηλαδή αντίθετη με την προπόνηση που κάνεις για μυϊκά κέρδη. Άρα, από ένα σημείο και πάνω, αναγκαστικά δεν θα μπορείς να βελτιώνεις την αντοχή σου και να αυξάνεις και τη μυϊκή σου μάζα. Αλλά σε ένα σημείο μπορείς. Τελικά πολλά είπα εδώ. Λοιπόν, η αερόβια άσκηση βελτιώνει το καρδιαγγειακό σου σύστημα και το σύστημα αυτό χρειάζεται για να μεταφέρει την ενέργεια στους μύες σου όταν σηκώνεις βάρη, όπως επίσης χρειάζεται και το καρδιαναπνευστικό. Ειδικά αν δεν δουλεύεις όπως πολλοί κάνουν σε χαμηλές επαναλήψεις. Όταν ας πούμε εσύ αντί να κάνεις την τάδε άσκηση πολλών μυϊκών ομάδων με 100 κιλά για 2 ή 3 επαναλήψεις, την κάνεις με 70 για 15 επαναλήψεις, εκεί θα χρειαστείς την καρδιαναπνευστική και την καρδιαγγειακή σου αντοχή. Και πίστεψέ με, οι πολλές επαναλήψεις μπορούν να σε δώσουν μυϊκή μάζα. Όχι πολλές σε βάση 15 απαραίτητα, αλλά 8 μέχρι 12 εκεί. Δεν είναι αρκετή να κάνεις πολύ λίγες επαναλήψεις με πάρα πολλά κιλά για όγκο. Δες, εδώ μπορώ να σε πω ότι ουσιαστικά ένας από τους καλύτερους τρόπους από χοντρός με 25% λίπος να γίνεις φέτας με 10% λίπος είναι ένας συνδυασμός με βάρη και αερόβια άσκηση. Παρένθεση. Αν θες να γραμμώσεις, να ξέρεις θα χάσεις όγκο. Αν προσέξεις τον τρόπο δεν θα είναι μύες, αλλά θα φαίνεσαι λιγότερο ογκώδης. Γιατί θα χάσεις κομμάτι του στρώματος λίπους που έχεις ανάμεσα στους μύες και στο δέρμα σου, που όταν το έχεις σε δίνει μέγεθος, φαίνεσαι μεγαλύτερος. Λοιπόν, μεταμόρφωση από χοντρός σε φέτα με βάρη και αερόβια και ο λόγος που πετυχαίνει αυτό το πράγμα. Τα βάρη, όταν τα κάνεις σωστά, αυξάνουν τη μυϊκή σου μάζα, άρα το μεταβολισμό σου. Έχεις παραπάνω μύες, άρα χρειάζεσαι θεωρητικά παραπάνω ενέργεια για να συντηρηθείς. Λέω θεωρητικά γιατί υπάρχουν άπειροι τρόποι να δολοφονήσεις το μεταβολισμό σου, όπως το να τρως, ας πούμε, όσο έτρωγες όταν ήσουν 10 ετών. Λοιπόν, βάρη. Δίνουν παραπάνω μυϊκή μάζα και παραπάνω μυϊκή μάζα παραπάνω μεταβολισμό. Αν ακόμα δεν χάνεις λίπος, μπορείς να κάνεις και αερόβια, π.χ. τρέξιμο. Και με αυτή την παραπάνω μυϊκή μάζα που έχεις, που σου δίνει ισχυρότερο μεταβολισμό, θα έχεις παραπάνω καθώς τρέχεις. Παρά τα αυτά, μην κάψεις πολύ παραπάνω θερμίδες από τις θερμίδες που καταναλώνεις, γιατί τότε ο οργανισμός σου θα μειώσει τους μύες σου, είναι σύστημα ασφαλείας του οργανισμού σου. Επίσης, κάνε αερόβια άσκηση, αλλά όχι πολύ μακροχρόνια. Ψάξω στο ίντερνετ το πόσο. Spoiler alert. Είναι περίπου 40 λεπτά. Όχι παραπάνω από 40 λεπτά αερόβια. Επίσης, όχι υπερβολικό τρέξιμο πριν ή μετά τα βάρη. Αν θες μυϊκή μάζα, οι μύες σου χρειάζονται ενέργεια. Μην την ξοδεύεις στο τρέξιμο. Πολύ καλές ημέρες για τρέξιμο είναι οι ημέρες που δεν κάνεις βάρη. Μετά τα βάρη, άρχισα την παράγραφο με τις λάθος λέξεις. Όχι, μια χαρά ήταν οι λέξεις. Μετά τα βάρη, νιώθεις έτσι λίγο τούμπανο, λίγο τεράστιος, λίγο να μπορείς να κλείσεις τα χέρια σου. Λίγο σαν να είναι να εκραγεί το δέρμα σου, μάλλον λόγια, επειδή δεν χωράς πια μέσα του. Είναι ωραίο συνέστημα. Αλλά επίσης ωραίο συνέστημα προσωπικά θεωρώ το να τελειώνεις το τρέξιμο, να περπατάς σπίτι, να νιώθεις κάποιες από τις αρτηρίες σου να βαράνε. Άκυρο! Όχι να βαράνε. Να νιώθεις ότι έχεις παντού καρδιές. Γαμημένο χταπόδι. Παντού, παντού καρδιές. Να αναπνέεις και να νιώθεις το στήθος σου περίεργο. Να νιώθεις ότι είσαι τόσο ζεστός που αν αγκαλιάσεις άνθρωπο θα πάθει εγκάβματα. Να πονάει το μυαλό σου από το τρέξιμο. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες να βλέπεις το δέρμα σου κόντρα έτσι λίγο στο φως και να αχνίζει, ρε φίλε. Να πιάνεις τους τετρακέφαλους και τις γάμπες σου και να αναρωτιέσαι αν είναι δικά σου. Να πας στο σπίτι σου, να κοιτάξεις τα μούτρα σου στον καθρέφτη και να μην γνωρίσεις το πρόσωπο που θα δεις. Και να συστηθείς κιόλας. Σε λέω, φίλε, είναι άλλη αίσθηση η αερόβια. Αυτό ήταν το βίντεο, άμα σε έπεισα, βγες έξω και τρέχα λίγο να δεις άμα θα σε ψήσει. Τελείωσε λοιπόν το βίντεο, θα σας δώσω το επόμενο αλάνια. Γεια σας.